θέλετε. Τον όμιλο στον οποίο αγωνίζεται η ΑΕΚ, Απόλλωνος Μύρινης Φωστήρας 1-0, Ηρακλής Ψαχνών Καλυθέα 2-0, Άλυμος Πανηλιακός 1-1, Επισκοπία Χαρναϊκός 1-1, Ερμιονίδα ΑΟ Χανιά 0-0, Πανεγιάλιος ΑΕΚ 0-1, ρεπό είχε η Παναχαϊκή. 13 ομάδες, 6 παιχνίδια κάθε αγωνιστική σε κάθε όμιλο. Ηρακλής Ψαχνών, ΑΕΚ και Απόλλωνος Μύρινης έχουν από 3 βαθμούς. Αχαρναϊκός Πανηλιακός, Άλυμος Επισκοπή, ΑΟ Χανιά και Ερμιονίδα είναι στον 1 βαθμό. Φωστήρας, Καλυθέα, Πανεγιάλιος και η Παναχαϊκή που ακόμη δεν έχει αρχίσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις είναι στο 0. Στο κατάμεστο γήπεδο του Κρανιδίου, η Ερμιονίδα έδωσε τον πρώτο αγώνα της ιστορίας της για την Football League αντιμετωπίζοντας τα Χανιά. Οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, ωστόσο έπεσαν πάνω στον εξαιρετικό τερματοφύλακα της Ερμιονίδας, Πονηρό, ο οποίος χρειάστηκε να επέμβει σε αρκετές περιπτώσεις. Οι ισορροπίες του αγώνα άλλαξαν στο 36ο λεπτό, όταν ο Γκότοβος πλήρωσε την κουκορομαχία με τον Παβίσεβιτς και άφησε τα Χανιά με 10 παίκτες. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου συνέχισε να είναι πιο απειλητική. Και ο Πονηρός έδειξε τις ικανότητές του στις προσπάθειες των Καμινιώτη στο 58 και Κοντέωνα στο 88 για να μείνει το 0-0 μέχρι το τέλος. Αξίζει να σημειωθεί πως λίγο πριν το φινάλε η αριθμητική ισορροπία αποκαταστάθηκε με τον Παβίσεβιτς να αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα για τους γηπεδούχους. Εγώ θέλω να πω ότι μετά από 2,5 μήνες ξεκινήσαμε τις υποχρεώσεις. Για πρεμιέρα, εγώ είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών. Παίζαμε με μια ομάδα καλή. Και γι' αυτό και έδωσα συγχαρητήρια και στο τέλος του παιχνιδιού στα παιδιά. Αξίζαν 2 φορές συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάναν. Όσο για το παιχνίδι, πιστεύω ότι μέχρι την αποβολή πιστεύω ότι ήμασταν αρκετά καλύτεροι από την αντίπαλη ομάδα. Είχαμε κατασώσει το παιχνίδι που είχαμε στο μυαλό μας. Ξέραμε ότι ο αντίπαλος θα μπει με ενθουσιασμό στην έδρα του και με τον κόσμο. Ξέραμε ότι όσο περνάει η ώρα και τους κρατάμε μακριά την περιοχή μας, θα είναι υπέρ μας. Αυτό μας το χάλασε όμως η αποβολή. Δεν θα κρίνω εγώ αν είναι σωστή ή όχι. Και αξίζουν συγχαρητήρια στους προσφυγιστές μου, γιατί νομίζω ότι με 10 παίχτες ήμασταν πολύ καλύτεροι από ότι ήμασταν με 11.